Ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Λουκάς κατά κόσμον Βαλεντίν του Φέλιξ Βόινο Γιασενέτσκι γεννήθηκε στις 14-27 με το νέο ημερολόγιο Απριλίου του 1877 στο Κέρτς της Χερσονήσου της Κριμαίας. Το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε ήταν ιδιόμορφο, καθώς ο πατέρας του ήταν ρωμαιοκαθολικός, ενώ η μητέρα του, αν και ορθόδοξη, περιοριζόταν σε καλές πράξεις, χωρίς να συμμετέχει ενεργά στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Πολύ νωρίς μετακομίζουν στο Κίεβο. Στο Κίεβο, ο Βαλεντίν αποφασίζει να σπουδάσει ιατρική. Παίρνει το πτυχίο του το 1903 και παρακολουθεί μαθήματα οφθαλμολογίας. Το 1904, με το ξέσπασμα του Ρώσο-Ιαπωνικού πολέμου, βρέθηκε στην Άπο Ανατολή, όπου εργάστηκε ως χειρουργός με μεγάλη επιτυχία. Εκεί συναντήθηκε με την Άννα Βασίλειευνα Λάνσκαγια, την μέλουσα σύζυγό του, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά. Μετά το τέλος του πολέμου εργάζεται σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Οι επιτυχίες του είναι τόσες πολλές που η φήμη του εξαπλώνεται γρήγορα και ασθενείς καταφθάνουν από παντού. Την ίδια εποχή μελετά σχετικά με την τοπική αναισθησία και συντάσσει επιστημονικά άρθρα. Διαπρέπει στις εγχειρήσεις των οφθαλμών και αποφασίζει να ασχοληθεί με τη θεραπεία των πυογόνων λοιμόξεων. Το 1917 ο Βαλεντίν εκλέγεται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Η Ρωσική Επανάσταση είχε ήδη αρχίσει και η Εκκλησία βρέθηκε στο στόχαστρο των Μπολσεβίκων. Η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Τότε ο Βαλεντίν συνελήφθη για πρώτη φορά. Αιτία ήταν η συκοφαντία ενός νοσοκόμου. Με την βοήθεια του Θεού αποκαλύφθηκε η αλήθεια και ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος. Η περιπέτεια όμως αυτή, παρά το αίσιο τέλος της, αναστάτωσε την σύζυγό του, την Άννα, η οποία έπασχε ήδη από φυματίωση και η υγεία της επιδεινώθηκε σε βαθμό που λίγες ημέρες αργότερα υπέκυψε. Μετά το θάνατό της, ο γιατρός εμπιστεύθηκε τα παιδιά του στην Σοφία Σεργέγευνα, μια πιστή νοσοκόμα, η οποία τους στάθηκε σαν δεύτερη μητέρα για πολλά χρόνια. Ο Βαλεντίν ήταν πολύ πιστός και αυτό ήταν έκδηλο στον τρόπο που εργαζόταν. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν οι πρώτες αντιδράσεις από τους εκπροσώπους του αθεϊστικού καθεστώτος. Βλέπουμε δηλαδή ο Άγιος να μην συντάσσεται με το περιβάλλον του άθεου, να μην υποκύπτει στις πιέσεις, αλλά να κρατά την πίστη του και να γίνεται ομολογητής μέσα στην άθεη κατάσταση που δημιούργησε η Επανάσταση των Πολσεβίκων, που ήταν ουσιαστικά οργανωμένη από τους Ιωνιστές. Στο μεταξύ, στους διωγμούς προστίθεται και η πληγή της ζώσης Εκκλησίας, που σκοπό είχε να υπηρετήσει τα συμφέροντα του κράτους, διαιρώντας τους κληρικούς και τους πιστούς και να τους απομακρύνει από την αληθινή πίστη. Η ζώσα Εκκλησία ήταν μια ψευτοεκκλησία που είχε δημιουργηθεί από τους Μπολσεβίκους. Σε αυτή την εποχή των δοκιμασιών για την Εκκλησία, ο γιατρός συμμετείχε ενεργά στη ζωή της Εκκλησίας. Όταν κατηγορήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Τασκένδης και Τουρκεστάν Ινοκέντιος από τους σχισματικούς, ο γιατρός υπερασπίστηκε με σθένος την κανονική τάξη. Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος, εντυπωσιασμένος από την παρησία του Βαλεντίν, του προτείνει να γίνει ιερέας. Βλέπουμε πως όταν κάποιος λειτουργεί σύμφωνα με τη συνείδησή του, ο Θεός τον ευλογεί. Έτσι και ο Άγιος, ενώ ήταν λαϊκός ιατρός, υπερασπίζεται την αλήθεια για τον Αρχιεπίσκοπο Ινοκέντιο και ο Θεός τον καλεί στο ιερατικό αξίωμα. Πράγματι, η χειροτονία του σε διάκονο έγινε στις 26 Ιανουαρίου 1921 και μια εβδομάδα αργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος.
ενώ βέβαια βασίλευε η αθεία των Βολσεβίκων. Το καλοκαίρι του 1923 η Ζώσα Εκκλησία, αυτή η αιρετική δηλαδή ψευδοεκκλησία, κάνει την επίθεσή της και εκτοπίζει τον επίσκοπο Ινοκέντιο. Ο κλήρος και ο λαός της Τασκένδης, όντας στο έλεος των σχισματικών, εκλέγουν στη θέση του επισκόπου τον πατέρα Βαλεντίν Βόινο Γιασενέσκι. Η κορά του σε μοναχό έγινε κρυφά στο σπίτι του ιερέα καθηγητή, στο σπίτι δηλαδή του, στο σπίτι του. Καταλληλότερο όνομα για τον νέο επίσκοπο κρίθηκε εκείνο του Αποστόλου, Ευαγγελιστή, Αγιογράφου και Ιατρού Λουκά. Στην συνέχεια ταξίδεψε ως το Πεντζικέντ για να χειροτονηθεί επίσκοπος. Το γεγονός αυτό δεν πέρασε παρατήρητο και πολύ σύντομα ο επίσκοπος Λουκάς συνελήφθη. Κατηγορήθηκε για προδοσία και φυλακίστηκε. Στη φυλακή είχε την ευκαιρία να ολοκληρώσει και το σύγγραμμά του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων», το οποίο όμως δεν εκδόθηκε για πολλά χρόνια, παρόλη τη σημασία του για την ιατρική επιστήμη. Επειδή ο συγγραφέας επέμενε να γράφει στο εξώφυλλο το αρχιερατικό του αξίωμα. Δηλαδή ο Άγιος δεν υπέκυψε ούτε στο σχίσμα, στην ψευτοεκκλησία, την λεγόμενη Ζώσα Εκκλησία που είχαν φτιάξει οι οικουμενιστές, αλλά συντάχθηκε με την κανονική εκκλησία και δεν αφαίρεσε και τον τίτλο του από το σύγγραμμα που είχε ετοιμάσει, τον τίτλο του, ότι ήταν δηλαδή αρχιερεύς. Στο διάστημα της απουσίας του, οι εκπρόσωποι της Ζώσας Εκκλησίας κατέλαβαν τις εκκλησίες, κάτι παρόμοιο που κάνουν και σήμερα οι σχισματοαιρετικοί της Πευτοεκκλησίας της Ουκρανίας, και παίρνουν τις εκκλησίες από τους κανονικούς κληρικούς και αρχιερείς της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Και τότε λοιπόν κατελάβανα τις εκκλησίες, μα ο λαός, πιστός στις συμβουλές του ποιμένα του, απήχε από τους ναούς, από τη συμμετοχή του δηλαδή στους ναούς που είχαν καταλάβει οι σχισματικοί. Λόγω της μεγάλης του επιρροής, η υπεύθυνη της ΓΚΠΟΥ, η κρατική πολιτική διεύθυνση, δηλαδή θα λέγαμε οι μυστικές υπηρεσίες των κομμουνιστών, αποφάσισαν να απομακρύνουν τον επίσκοπο Λουκά από την Τασκένδη. Την ώρα της αποχώρησής του, πλήθος κόσμου στάθηκε στις γραμμές του τρένου προκειμένου να εμποδίσει την αναχώρηση. Ο κόσμος απομακρύθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και ο επίσκοπος Λουκάς πήρε το μακρύ και βασανιστικό δρόμο της εξορίας. Φυλακίζεται κάτω από άθλιες συνθήκες στη Μόσχα. Εκεί διαπιστώνει τα πρώτα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας που θα τον συνοδεύσει σε όλη του τη ζωή. Παρόλες τις κακοχίες, η συμπεριφορά του επισκόπου απέναντι σε όλους τους κρατουμένους προκαλούσε το σεβασμό ακόμα και των πιο αρνητικών. Γιατί έτσι είναι, όταν ένας είναι Άγιος, η αγιότητά του ακτινοβολεί και γίνεται σεβαστή από όλους. Η αρετή τιμάται από όλους, ακόμα και από τους ανθρώπους που υπηρετούν όχι το καλό αλλά το κακό με τη ζωή τους. Ενώ οι γιατροί βεβαίωναν πως η κατάσταση της υγείας του δεν το επιτρέπει, ο επίσκοπος Λουκάς αναχώρησε εξόριστος για τη Σιβηρία. Το καθεστώς τον εγκαθιστά στην πόλη Γενισέισκ, για να το στείλει αργότερα ακόμα 2.000 χιλιόμετρα μακρύτερα στην πόλη του Ρουχάνσκ. Και στο νέο τόπο της εξορίας δεν αρνήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όσους τις χρειάζονταν, παρόλες τις αντίξωες συνθήκες. Δηλαδή το καθεστώς καθαρά αλλά και συγκεκαλυμμένα προσπαθεί να τον εξοντώσει με τις συνεχείς εξορίες όλο και πιο βαθιά μέσα στην Σιβηρία. Ο λαός του Τουρουχάνσκ τον περιέβαλε με πολύ αγάπη και σεβασμό. Αυτό ήταν αρκετό για τους αθέους που σχεδίασαν νέα εξορία για τον επίσκοπο γιατρό. Αυτή τη φορά τον έστειλαν πέρα από τον αρακτικό κύκλο στο χωριό Πλάχινο, όπου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο
ο ήλιος δεν ανατέλει. Η υγεία του επισκόπου είχε επιδεινωθεί και μια τέτοια εξορία ήταν πολύ επικίνδυνη για τη ζωή του. Αυτός ήταν και ο σκοπός των διωκτών του. Εκεί στο Πλάχινο υπέφερε τα πάδινα, τόσο λόγω των καιρικών συνθήκων, όσο και λόγω της αντιμετώπισης από τους κατοίκους της περιοχής. Ευτυχώς, δύο μήνες αργότερα, με αιτία των θάνατων ενός αγρότη, οι κάτοικοι του Τουρουχάνσκ ξεσηκώθηκαν και απέτησαν την επιστροφή του επισκόπου. Οι αρχές δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να υποχωρήσουν. Έτσι, ο επίσκοπος Λουκάς, που από όραμα είχε ειδοποιηθεί για το πέρας της δοκιμασίας του, επέστρεψε στο Τουρουχάνσκ και συνέχισε απερίσπαστος τις ασχολίες του για 8 ακόμη μήνες, μέχρι δηλαδή το τέλος της εξορίας του. Βλέπουμε πως ο Άγιος και στην εξορία του δεν έπαυσε να ευεργετεί τους ανθρώπους με τις ιατρικές του γνώσεις, αλλά και με την αγιότητά του ακτινοβολούσε και ανέπνεε το σεβασμό και οι άνθρωποι τον ζητούσαν, και βλέπουμε πως ο Θεός λειτουργεί και επαναφέρει τον Άγιο για να συνεχίσει την προσφορά του στον προηγούμενο τόπο εξορίας, που ήταν καλύτερα τα πράγματα για την υγεία του. Παρόλε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, δεν ξέχασε ποτέ τα παιδιά του και επικοινωνούσε μαζί τους όσο πιο συχνά μπορούσε. Στο Κρασνογιάρσκ παρουσιάζεται στην ΚΕΠΕΟΥ για ανάκριση. Εκεί ο βοηθός του διοικητή ανακοίνωσε στον επίσκοπο πως μπορούσε να πάει όπου ήθελε. Ήταν ελεύθερος. Όπως ήταν φυσικό, ο επίσκοπος ξεκίνησε για την Τασκένδη. Δυστυχώς, εκεί αντιμετωπίζει τις συκοφαντίες ακόμα και συνεργατών του, γεγονός που τον οδήγησε σε παρέτηση από την έδρα του επισκόπου. Στην Ταρσκένδη συνεχίζει τις φιλανθρωπίες του, μα οι αντίπαλοι του δεν έπαψαν να ψάχνουν ευκαιρία για να τον διώξουν. Η αφορμή δεν άργησε να βρεθεί και ο επίσκοπος βρέθηκε πάλι υπόλογος απέναντι στα κομματικά στελέχη. Ο σκοπός αυτή τη φορά ήταν να τον αναγκάσουν να παραιτηθεί από το ιερό του αξίωμα. Μετά από εξαντλητικές ανακρίσεις και απεργίες πείνας και αφού πέρασε ένα ολόκληρο χρόνο στη φυλακή, ο επίσκοπος εξορίστηκε για μια ακόμα φορά στη Βόρεια Ρωσία. Οι δραστηριότητες του εκεί ενόχλησαν όχι μόνο τις αρχές, αλλά και τους κατοίκους. Σύντομα, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας τον ανάγκασε να πάει στο Λένιγκραντ. Μετά την ανάρρωσή του πέρασε μια μακρά περίοδο δοκιμασιών και περιπλανήσεων. Οι εκπρόσωποι του κόμματος πιέζουν τον επίσκοπο να εγκαταλείψει την ιεροσύνη. Έτσι, αυτό είναι που καίει το διάβολο και τα όργανά του. Κάνουν το παν για να τον κάνουν να φύγει από την ιεροσύνη. Στην περίοδο αυτή της πνευματικής δοκιμασίας αρχίζει να χάνει την όραση από το αριστερό μάτι λόγω αποκόλλησης του αμφιπλιστροειδού χιτώνα. Επίσης, τα δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων εκδίδονται χωρίς να αναγραφεί το αξίωμά του. Εν καιρό επανακτά την εσωτερική γαλήνη που είχε στερηθεί και περνά δύο χρόνια ηρεμίας και ειρήνης κοντά στα παιδιά του. Ο επίσκοπος Λουκάς ήταν 60 ετών όταν συνελήφθη για τέταρτη φορά. Από το φάκελο που διατηρούσαν στην ασφάλεια μπορούμε να γνωρίζουμε τις δραστηριότητες του. Ενώ από τους ασθενείς του δεν έπαιρνε ποτέ χρήματα, έδινε και το μισθό του σε αγαθοεργίες, δηλαδή βοηθούσε όσους φτωχούς, άπορους και εξόριστους ανθρώπους τύχε να γνωρίζει. Οι φιλανθρωπικές ενέργειές του ενόχλησαν και πάλι το καθεστώς που τον συνέλαβε εκ νέου και τον οδήγησε στη Σιβηρία. Όταν στις 21 Ιουνίου 1941 τα χιτλερικά στρατεύματα μπαίνουν στη Ρωσία, ο επίσκοπος γιατρός, αν και εξόριστος, προσφέρεται εθελοντικά να εργαστεί για την θεραπεία των δραματιών. Το κόμμα αναγνωρίζει την αξία του ως γιατρού και τον διορίζει αρχίατρο του στρατιωτικού νοσοκομείου και σύμβουλο όλων των νοσοκομείων της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, οι συνθήκες είναι ικτρές, ενώ παράλληλα δεν του αναγνωρίζουν κανένα πολιτικό δικαίωμα. Την άνοιξη του 1942 αλλάζει η στάση της πολιτείας απέναντι στον ίδιο, αλλά και απέναντι στην Εκκλησία. Σε όλη την επικράτεια της Ρωσίας ανοίγουν εκκλησίες και ο λαός βρίσκει καταφύγιο στους ναούς από την παραφροσύνη του πολέμου. Για να καλυφθούν υπάρχουσες ανάγκες, ο επίσκοπος Λουκάς προάγεται σε αρχιεπίσκοπο Κρασνογιάρσκ. Οι Γερμανοί υποχωρούν και ο αρχιεπίσκοπος μεταφέρεται δυτικότερα στο Ταμπόφ. Εκείνη την εποχή είναι υπεύθυνος για 150 στρατιωτικά νοσοκομεία.
Η Εκκλησία για να το διευκολύνει το μεταθέτει στην Αρχιεπισκοπή Ταμπόφ και Μιτσούρης. Το 1946 ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς βραβεύτηκε με το βραβείο Στάλιν για την ηρωική εργασία του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και για τη μεγάλη προσφορά του στην ιατρική επιστήμη. Στα 70 του χρόνια γίνεται Αρχιεπίσκοπος Συμφεροπόλεως και Κρυμαίας. Εκεί το έργο του είναι δύσκολο. Η φτώχεια έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που αναγκάζεται να ταΐζει καθημερινά στο σπίτι του τους άπορους της περιοχής. Θαυμάζει κανείς το ψυχικό σθένος και το ψυχικό μεγαλείο αυτού του ανθρώπου που συνεχώς εξορίζεται και συνεχώς ευεργετεί και συνεχώς δεν πάβει να ασκεί φιλανθρωπία και με υλικά μέσα και με την ιατρική του και με την αρχιερατική του ιδιότητα. Στρέφει το ενδιαφέρον του στην εκκλησιαστική ζωή καθώς τον αποκλείουν από κάθε επιστημονικό συνέδριο. Κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανοίξουν εκκλησίες. Ταυτόχρονα προσπαθεί να πατάξει την αμέλεια και την αδιαφορία των ιερέων, τονίζοντας πως πρέπει οι ίδιοι να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους πιστούς. Λειτουργεί δηλαδή ως ένας ορθόδοξος επίσκοπος με πολλή υπευθυνότητα. Παράλληλα, εξασκεί το έργο του ιατρού, προσφέροντας αναργύρως τις υπηρεσίες του στον πάσχοντα άνθρωπο. Ακολουθώντας το υπόδειγμα του Θεανθρώπου, όλη του τη ζωή διήλθεν ευεργετών και ιόμενος. Με τη βελτίωση στη σχέση Εκκλησίας κράτους, ο Αρχιεπίσκοπος βρίσκει την ευκαιρία να επιστρέψει στην αγαπημένη του ασχολία, δηλαδή το κήρυγμα. Θεωρώ βασικό αρχιερατικό μου καθήκον να κηρύττω παντού και πάντα τον Χριστό, σημειώνει ο ίδιος. Από τα κηρύγματα του καταγράφηκαν περίπου 750, τα οποία αποτέλεσαν 12 τόμους, 4.500 σελίδες, και έχουν χαρακτηριστεί εξαιρετικό φαινόμενο στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και θεολογία. Δηλαδή είχε μια, θα λέγαμε, παραγωγικότατη εκκλησιαστική σταδιοδρομία. Την άνοιξη του 1952, επιδεινώνεται η ορασή του, ενώ στις αρχές του 1956 τυφλώνεται οριστικά. Το 1953 το Στάλιν το διαδέχεται ο Νικίτας Κρουτσόφ, ο οποίος ξεκίνησε νέο κύμα διωγμών κατά της Εκκλησίας που κορυφώνονται το 1959. Ο Αρχιεπίσκοπος μεριμνά για το ποιμιό του και προσπαθεί να του δώσει κουράγιο. Εκείνη την εποχή γράφει στο μεγαλύτερο γιο του, το Μιχαήλ. Είναι όλο και πιο δύσκολο να διευθύνει κανείς τις υποθέσεις Εκκλησίας. Οι Εκκλησίες κλείνουν η μία μετά την άλλη. Δεν υπάρχουν ιερείς και ο αριθμός τους όλο και ελαττώνεται. Κατά τόπους η αντίδραση φτάνει μέχρι εξεγέρσεως κατά της αρχιερατικής εξουσίας μου. Δεν μπορώ να το υποφέρω στα 80 μου χρόνια, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου συνεχίζω το δύσκολο έργο μου. Η αγάπη του κόσμου προς τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά ήταν έκδηλη, ακόμα και αλλόθρησκοι ή άπιστοι τον έβλεπαν με σεβασμό. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ήδη 84 ετών. Διαστάνεται πως το τέλος του πλησιάζει. Τα Χριστούγεννα το 1960 λειτουργεί για τελευταία φορά και για τον καιρό που απομένει περιορίζεται στον Ακυρίτη. Τελικά την Κυριακή 11 Ιουνίου 1961, η μέρα που γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες της Αγίας Ρωσίας, κοιμήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος γιατρός Λουκάς Βόινου Γιασενέτσκι. Παρά την έντονη αντίδραση των κομματικών, η κηδεία του Αρχιεπισκόπου μετατράπηκε σε λαϊκή επανάσταση και μία μάρτυση Ε.Π. Λέικφερντ περιγράφει: οι δρόμοι πλημμύρισαν από γυναικούλες με άσπρα μαντήλια στα κεφάλια. Προχώρησαν σιγά σιγά μπροστά από την σωρό του Δεσπότη. Ακόμα και οι γερόντισες δεν πήγαιναν πίσω. Τρεις σειρές τεντωμένων χεριών λες και οδηγούσαν το αυτοκίνητο. Ο δρόμος μέχρι το κημητήριο ήταν στρωμένος με τριαντάφυλλα. Και μέχρι την πόρτα του κημητηρίου ακουγόταν πάνω από τα κεφάλια με τα άσπρα μαντήλια ο ύμνος Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Ό,τι και να έλεγαν σε αυτό το πλήθος, όσο και αν προσπαθούσαν να τους κάνουν να σιωπήσουν, η απάντηση ήταν μία: κηδεύουμε τον Αρχιεπίσκοπό μας. Το Νοέμβριο του 1995 ανακηρύχθηκε Άγιος από την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία και σήμερα χυμάζεται. Στις 17 Μαρτίου 1996 έγινε με επισημότητα η ανακομιδή των λειψάνων του
υποτέθηκαν για λαϊκό προσκύνημα στο Νότο Κημητηρίου, αφιερωμένο στη μνήμη των Αγίων Πάντων. Τα λείψανά του εξέπευαν μια άρρητη ευωδία. Ενώ πολλοί ασθενείς θεραπεύτηκαν θαυματουργικά. Τρεις μέρες αργότερα, στις 20 Μαρτίου, τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος. Η μνήμη του ορίστηκε να τιμά τις 11 Ιουνίου, επέτειο της κοιμήσεώς του. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν ο Άγιος Λουκάς ήταν στο Γεννησέισκ, επιχείρησε μια πρωτοποριακή και δυσκολότατη επέμβαση. Του έφεραν ένα νέο άντρα με βαριά νεφρική ανεπάρκεια σε απελπιστική κατάσταση. Ο επίσκοπος γιατρός, μην έχοντας άλλη λύση, αποφάσισε να κάνει μια ηρωική εντός εισαγωγικών επέμβαση και επιχείρησε μεταμόσχεση νεφρού από μοσχάρι στο νεαρό ασθενή παρά τα πενιχρά μέσα που διέθετε. Ο γιατρός που διηγήθηκε το γεγονός αυτό χαρακτηρίζει επιτυχημένη την επέμβαση, δίχως άλλες λεπτομέρειες για το πόσο έζησε ο ασθενής, τα μεταχειριστικά προβλήματα κλπ. Παρόλο που ήταν η πρώτη εγχείρηση μεταμόσχευσης, δεν έγινε ευρύτερα γνωστή, προφανώς για πολιτικούς λόγους. Δεν θα έπρεπε να προβληθεί ένας εντός εισαγωγικών εχθρός του λαού. Έτσι χαρακτηρίζονταν οι πιστοί από τους μπολσεβίκους κομμουνιστές. Γι' αυτό επίσημα ως πρώτη τέτοια εγχείρηση θεωρείται του καθηγητή Γιώτα Βορώνη το 1934, μια δεκαετία μετά. Βλέπουμε και θαυμάζουμε τη ζωή αυτού του Αγίου και ας πούμε και λίγα εγκαταλείδη από τη Διαθήκη του, την πνευματική του Διαθήκη που την δίδει, την αφήνει στους τρεις γιους του, όπως λέγει, στους τρεις γιους μου, την κόρη, τα εγγόνια και δισεγγονά μου. Η πνευματική Διαθήκη μου, γράφει ο Άγιος Λουκάς, είμαι πλέον 79 χρονών. Η καρδιά μου εξασθενεί και οι δυνάμεις μου εγκαταλείπουν και είναι ολοφάνερο ότι πλησιάζει η ώρα της αναχώρησής μου από τούτη τη γη. Ο Απόστολος Παύλος άφησε Διαθήκη σε όλους τους χριστιανούς, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ Χριστού. Να με μιμήσετε όπως και εγώ μιμήθηκα τον Χριστό. Δεν τολμώ βέβαια να πω προς όλους τους χριστιανούς, αλλά σε εσάς τα παιδιά μου μπορώ να πω, μιμηθείτε εμένα όπως και εγώ τον Απόστολο Παύλο. Ήταν σκληρή και δύσκολη η ζωή μου, αλλά ουδέποτε προσευχήθηκα στο Θεό να γίνει εύκολη. Έτσι, ένα μεγάλο δίδαγμα από τον Άγιο Λουκά. Να μην ζητάμε τις ευκολίες στη ζωή μας, αλλά να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Διότι, όπως λέει ο Άγιος, είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη οδός για πάγωση στη ζωή και ολίγες είναι οι βρίσκονται σε αυτή. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος και το υιοθετεί ο Άγιος. Και ακόμα, δια πολλών θλίψεων δει ημάς στη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να αποδεχθούμε, να συμβαστούμε, αλλά και να αγκαλιάσουμε ασμένως αυτή την ιδέα ότι πρέπει η ζωή μας εδώ να είναι συνυφασμένη με τις θλίψεις, με ό,τι παραχωρεί ο Θεός από την αγάπη Του. Διαβάστε, λέει ο Άγιος, ακόμα την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου. Τέκνον, νύσθητη ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, και Λάζαρος ομοίως τα κακά. Νυν δε όδε παρακαλείτε, σι δε οδυνάσε. Αυτοί που επιλέγουν την καλοπέραση σε αυτή τη ζωή θα έχουν προφανώς το τέλος αυτού του πλουσίου. Ενώ ο Λάζαρος που κάνει υπομονή στις λήψεις θα έχει ως μισθό την αιώνια χαρά και μακαριότητα. Για περισσότερα από 25 χρόνια, λέει ο Άγιος Λουκάς, η ζωή μου ήταν συνυφασμένη με την εργασία του αγροτικού χειρουργού και καθηγητή της χειρουργικής και μετά 11 χρόνια διώξεων για το όνομα του Χριστού μέσα στις φυλακές και στις σκληρές εξορίες. Από το 1944 συνδύαζα την επίπονη διακονία του Επισκόπου με τη θεραπεία των τραυματιών στο Ταμπόφ και μόλις το 1946 ολοκληρώθηκε η χειρουργική μου δραστηριότητα και παρέμεινε μόνο η αρχιερατική. Δηλαδή στο τέλος της ζωής του αφιερώθηκε τελείως στην αρχιερατική του διακονία. Στον πολύ κόσμο ήταν ακατανόητο, λέει ο Άγιος Λουκάς, πώς μπορούσε ένας μεγάλος χειρουργός που τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο Στάλιν να αφήσει τη χειρουργική και να γίνει επίσκοπος. Όμως δεν υπάρχει τίποτα περίεργο σε αυτό, γιατί από τα νεανικά μου κιόλας χρόνια ο Κύριος με προώρησε
για την υπέρτατη μορφή διακονίας σε αυτόν και τους ανθρώπους. Και αυτή δεν είναι παρά η ιερατική και η αρχιερατική διακονία. Όταν τελείωσα το γυμνάσιο στην τελετή αποφύτησης, έλαβα από το διευθυντή του σχολείου το απολυτήριο γυμνασίου, το οποίο το είχε βάλει στο ιερό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Το είχα διαβάσει και πριν, αλλά τώρα, όταν διάβασα εκ νέου τα λόγια του Χριστού, απευθυνόμενα στους Αποστόλους, ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε ο λίγη, η καρδιά μου σκύρτησε και αναφώνησα σιωπηλά, «Ω Κύριε, σου λείπουν οι εργάτες?» Είναι αξιοσημείωτη αυτή η λεπτομέρεια. Ο διευθυντής του σχολείου, όταν τέλειωσε το γυμνάσιο, του έδωσε το απολυτήριο μέσα στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Μακάρι να το κάνω και σήμερα. Πέρασαν χρόνια. Έγινα διδάκτορ της ιατρικής, λέει ο Άγιος, και σκέφτηκα να γράφω το βιβλίο «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Όταν πήρα την απόφαση αυτή, μου ήρθε στο μυαλό η εξής περίεργη σκέψη. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Έτσι ο Θεός δηλαδή τον πληροφόρησε. Δεν μπορούσα να καταλάβω από πού προερχόταν αυτή η σκέψη. Λίγα χρόνια αργότερα όμως κατάλαβα ότι ήταν μία σκέψη που μου είχε υποβληθεί από τον Θεό. Διότι μετά την πρώτη μου σύλληψη στο γραφείο του διοικητή των φυλακών, ολοκλήρωσα την πρώτη έκδοση του βιβλίου μου και στο εξώφυλλο έγραφα «Επίσκοπος Λουκάς. Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Πέρασαν ακόμη δύο χρόνια. Ήμουν στην πρώτη εξορία στη Σιβηρία στην πόλη Γενισέισκ. Ήρθε τότε εντελώς ξαφνικά να με συναντήσει ένας μοναχός από το Κρασνογιάσκ. Στην πόλη αυτή όλοι οι ιερείς είχαν προσχωρήσει στους νεοτεριστές, δηλαδή στη σχισματική εκκλησία που είχαν φτιάξει οι Πολσεβίκοι, στη λεγόμενη ζώσα, ζωντανή εκκλησία. Και ο πιστός στην κανονική εκκλησία λαός έστειλε αυτό το μοναχό να χειροτονηθεί ιερέας, όχι σε μένα, στο Γενισέισκ, αλλά στο Μινουσίνσκ, σε έναν άλλο Ορθόδοξο επίσκοπο. Μία ανεξήγητη όμως δύναμη τον καθοδήγησε σε μένα, στο Γενισέισκ. Όταν με αντίκρισε, ξαφνιάστηκε, πάγωσε και φοβάθηκε. Αποδείχθηκε πως όταν με είδε, αναγνώρισε ξεκάθαρα εκείνο τον αρχιερέα που είχε δει σε ένα ξέχαστο όνειρο να τον χειροτονεί ιερέα 10 χρόνια πριν, ενώ εγώ εκείνο τον καιρό ήμουν δημογιατρός στην πόλη Περεσλάβ Ζαλέσκι. Πως το Πνεύμα του Άγιο είχε πληροφορήσει και αυτό τον μοναχό για τη μετέπειτα χειροτονία του από τον Άγιο Λουκά που ακόμα τότε ήταν λαϊκός. Ο Κύριος, ο Θεός, με πρίκησε με διάφορα ταλέντα. Ταυτόχρονα με το γυμνάσιο τέλειωσα και τη Σχολή Καλών Τεχνών του Κιέβου. Είχα μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική και αποφάσισα να δώσω στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Αγία Πετρούπολη. Στα μισά των εξετάσεων όμως τις εγκατέλειψα, γιατί θεώρησα πως πρέπει να υπηρετήσω τον Θεό και τους ανθρώπους με έργο πιο ωφέλιμο από ότι η ζωγραφική. Έτσι κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Επιλέγει αυτό που ωφελεί περισσότερο και περισσότερους. Αν και εκείνο το διάστημα είχε ξεκαθαρίσει μέσα μου η κατεύθυνση της ζωγραφικής δραστηριότητας, την οποία θα ακολουθούσα, εάν δεν εγκατέλειπα τη ζωγραφική, θα ήταν καθαρά θρησκευτική κατεύθυνση ή θα ακολουθούσα τα ίχνη των Β. Βασνεστσόφ και Νέστεροφ. Από τότε με απασχολούσαν πολύ και επίμονα τα δύσκολα ζητήματα της θεολογίας. Το βασικό στοιχείο του χαρακτήρα μου ήταν η έντονα έκδηλη επιθυμία να υπηρετώ τον Θεό και τους ανθρώπους. Και μόνο χάρη σε αυτό, παρά τη μεγάλη αντιπάθειά μου προς τις φυσικές επιστήμες, έδωσε εξετάσεις στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου και τελείωσα με άριστα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι επέλεξε την ιατρική όχι από κάποια, θα λέγαμε, ιδιαίτερη ανθρώπινη επιθυμία και κλίση, αλλά γιατί ήθελε να υπηρετήσει τον Θεό και τους ανθρώπους. Από το Πανεπιστήμιο κιόλας εκδηλώθηκε το μεγάλο μου ταλέντο του ανατόμου και χειρουργού. Και οι συμφοιτητές μου δεν ήθελαν καν να ακούσουν πως προτίθεμαι να γίνω δημογιατρός. Είχαν αποφασίσει ομόφωνα πως θα γίνω καθηγητής ανατομίας ή χειρουργικής. Από ό,τι γνωρίζετε, είχαν μαντέψει σωστά το μέλλον μου. Ως δημογιατρός εργάστηκα για 13 χρόνια από 12 έως 14 ώρες την ημέρα. Σκεφτόμουν σοβαρά να εγκαταλείψω το δημοτικό νοσοκομείο και να πάω σε απομακρυσμένα χωριά, όπου οι δύστυχοι άνθρωποι πεθαίνουν δίχως να έχουν καμιά ιατρική βοήθεια.
Βλέπουμε έτσι πόσο σπλαχνική ψυχή ήταν. Ο Κύριος όμως είχε αποφασίσει διαφορετικά για μένα. Με έστειλε στη Στάκη, Τανσκένδη, όπου ήμουν ένας από τους διοργανωτές του Πανεπιστημίου Μέσης Ασίας και καθηγητής τοπογραφικής ανατομίας και άμεσης χειρουργικής. Ήταν οι αρχές της δεκαετίας του 1920. Στα χρόνια της πλήρους ασυδοσίας των αντιθρησκευτικών διαδηλώσεων και καρνάβαλων, όπου χλέβαζαν τον Κύριο Ιησού Χριστό, η καρδιά μου φώναξε. Δεν μπορώ να σιωπώ. Έτσι πράγματι τότε οι κομμουνιστές έκαναν τέτοιες αντιθρησκευτικές διαδηλώσεις, καρναβάλια και γελιοποιούσαν και χλέβαζαν τα ιερά και τα όσια. Στην Τασκέδη γινόταν τότε κληρικολαϊκό συνέδριο. Ήμουν παρόν και για κάποιο σημαντικό πρόβλημα είχα κάνει μια ενθουσιώδη ομιλία. Αυτή η ομιλία είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στον επίσκοπο Τασκένδης Ινοκέντιο και στο τέλος του συνεδρίου μου είπε ξαφνικά: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Ήταν πράγματι κλίση από το Θεό. Ήταν εντελώς απροσδόκητα για μένα, αλλά τα λόγια του αρχιερέα τα εξέλαβα ως κλίση του Θεού για τον χιλέον του. Και χωρίς να ταλαντευτώ ούτε ένα λεπτό, απάντησα: «Εντάξει, σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού, να γίνω ιερέας». Και την επόμενη Κυριακή, εγώ, ο καθηγητής ιατρικής, με ξένο δανεικό ράσο, παρουσιάστηκα στον επίσκοπο, που στεκόταν στον θρόνο και χειροτονήθηκα υποδιάκονος και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διάκονος. Μετά από 2 εβδομάδες ήμουν ήδη ιερέας εφημέριος στον καθεδρικό ναό. 1 χρόνο και 2 μήνες πριν από αυτό το μεγάλο γεγονός στη ζωή μου πέθανε η σύζυγός μου και μητέρα σας, έτσι γιατί απευθύνεται στα παιδιά του. Ο μικρότερος από εσάς, ο Βαλεντίνος, ήταν τότε 6 χρόνων και ο μεγαλύτερος, ο Μιχαήλ, 14. Μετά από 2 χρόνια και 4 μήνες ο Κύριος με αξίωσε του μεγάλου αξιώματος του Επισκόπου. Η μεγάλη θεία πρόνοια για μένα και εσάς τα παιδιά μου φάνηκε στο ότι ο Κύριος κάλεσε στην αιώνια ζωή τη μητέρα σας, επιτρέποντας να ασθενήσει από καλπάζουσα φυματίωση. Και έτσι μου άνοιξε το δρόμο για το μοναχισμό και την αρχιερατική διακονία. Όλες τις φροντίδες για εσάς, τα παιδάκια μου, τις ανέθεσα στον Κύριο. Και βέβαια δεν διαψεύτηκα, ελπίζοντας αυτόν. Για τη μέρημνα και ανατροφή σας, μου έστειλε μια σχεδόν άγνωστη ως τότε γυναίκα, τη Σοφία Σεγκέευνα Βελέτσκανη, η οποία στη διάρκεια των φυλακίσεών μου και των 3 εξοριών, με μεγάλη αυταπάρνηση και αγάπη, σήκωσε το βαρύ σταυρό των φροντίδων για εσάς στα χρόνια του λοιμού. Σας ανέθρεψε εξαιρετικά και σας έδωσε σχολική μόρφωση. Αργότερα, όλοι σας, οι 3 γη και η κόρη μου, με τις φροντίδες και τη βοήθεια των αγγέλων προστατών σας, ολοκληρώσατε τις ανώτατες σπουδές σας. Ο Μιχαήλ εδώ και καιρό είχε γίνει καθηγητής, ενώ ο Αλιώσα και ο Βάλια είναι διδάκτορες των ιατρικών και βιολογικών επιστημών και σε λίγο θα γίνουν επίσης καθηγητές. Ο Κύριος δέχτηκε όλες τις θυσίες που του πρόσφερα και όχι μόνο δέχτηκε, αλλά πολλά άλλαξε και διόρθωσε. Εγκατέλειψα τη χειρουργική χάρη του Κηρύγματος για τον Ιησού Χριστό. Δεν σκεφτόμουν καν τη δόξα του χειρουργού που σίγουρα μου ανήκε. Ενώ στον Θεό η δόξα αυτή ήταν χρήσιμη, σε μεγάλο βαθμό αύξανε τη δύναμη και τη σημασία του Κηρύγματός μου. Δηλαδή, το ότι ήταν γιατρός και μάλιστα τόσο επιτυχημένος και καθηγητής της ιατρικής, του έδινε κύρος και ως λειτουργός αρχιερέως και ως κήρυκος του Λόγου του Θεού. Το αναγνωρισμένο και φημισμένο βιβλίο μου «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυγόνων ελλημόξεων» το ολοκλήρωσα στην εξορία, όταν ήμουν πια αρχιεπίσκοπος. Για την αποφασιστικότητά μου να θυσιάσω τα πάντα προς δόξαν του, ο Κύριος μου έδωσε ένα άλλο μεγάλο τάλαντο, το εκκλησιαστικό κηρύγματος. Και οι 9 τόμοι των κηρυγμάτων έχουν αναγνωριστεί από την Πνευματική Ακαδημία της Μόσχας ως εξαιρετικό φαινόμενο στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και θεολογία και θησαυρός ερμηνείας Αγίας Γραφής. Και εγώ, ο αυτοδίδακτος στη θεολογία, εξελέγει μέλος της Πνευματικής Ακαδημίας της Μόσχας. Για την Εκκλησία τα κηρύγματά μου θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία από ό,τι τα δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Έτσι λέει και άλλα, και ας πάμε έτσι για χάρη συντομίας προς το τέλος. «Και τώρα, παιδιά μου, λέει, ας περάσω στα τελευταία λόγια των εντολών και διαθήκων μου προς εσάς». Και καταλήγει τη διαθήκη του την πνευματική ο Άγιος Λουκάς. «Πιστεύω βαθιά στο Θεό και όλη τη ζωή μου την έκτισα πάνω συντολές Του. Και σε εσάς κληροδοτώ όλη τη ζωή σας να την αφιερώσετε στο Θεό και να χτίζετε όλα και πάντα πάνω στις συντολές του Χριστού». Αυτό είναι το σπουδαιότερο πράγμα για κάθε άνθρωπο. Έτσι, να αφιερωθεί στον Θεό, όπως
Το έχουμε υποσχεθεί όλοι στη βάφτισή μας και η τριχοκορία που γίνεται στο βάφτισμα, αυτό δηλώνει ότι είμαστε αφιερωμένοι στον Θεό και ότι υποσχόμαστε να ζήσουμε πάντα σύμφωνα με τις εντολές Του. Για πολύ καιρό, συνεχίζει ο Άγιος, και με μεγάλη επιμονή έπλεα κόντρα στο ρεύμα και σε εσάς τα παιδιά μου κληροδοτώ να πλέετε κόντρα στο ρεύμα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Αυτό είναι ο κλήρος του κάθε χριστιανού, να αντιστέκεται πάντα στο κοσμικό ρεύμα που είναι το διαβολικό ρεύμα, το οποίο κυβερνάει δυστυχώς τους περισσότερους ανθρώπους. Και αναγκάζεται ο χριστιανός, αν θέλει να ζήσει σωστά και να ευαρεστεί στον Χριστό, να πλέει συνεχώς κόντρα σε αυτό το ρεύμα. Να αποστρέφετε το βλέμμα σας, λέει ο Άγιος, και την καρδιά σας από εκείνη τη μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητας που επιδιώκει όχι τους υψηλούς στόχους, αλλά εκείνους που είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν. Έτσι, η μεγάλη πλειοψηφία έτσι αποδέχεται πολύ χαμηλούς στόχους, αυτά που είναι πολύ εύκολα. Θα λέγαμε μια χαμοζωή. Να μην προσχωρήσετε σε αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία που ζει όχι με το δικό της νου, αλλά με το νου των ηγετών, και χτίζει τη ζωή της όχι με τις ιερές εντολές του Χριστού, αλλά με τις υποδείξεις εκείνων που έχουν την εξουσία να καθοδηγούν τους ανθρώπους μόνο εκεί όπου κατά τη γνώμη τους πρέπει να πηγαίνουν. Όχι χάρη της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά για χάρη της επίτευξης των αγαθών της επίγειας Βασιλείας. Οι περισσότεροι άνθρωποι δηλαδή επιλέγουν πολύ χαμηλούς στόχους, αυτούς που έχουν οι ηγέτες τους, οι οποίοι είναι και αυτοί υποταγμένοι στον πονηρό, και βάζουν και το λαό τους να τους ακολουθεί και όχι να υποτάσσεται στις εντολές του Χριστού για χάρη της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά στις δικές τους εντολές για χάρη της επίτευξης μιας επίγειας πρόσκαιρης Βασιλείας. Σκοπό της ζωής, λέει ο Άγιος, να θέσετε την επιδίωξη της ύψης της αλήθειας και να μην παρεκκλίνετε από αυτόν τον δρόμο. Αν σας αναγκάσουν να υπηρετήσετε τους σκοπούς της κατώτερης αλήθειας, καταπατώντας την ύψιστη αλήθεια του Χριστού. Ποτέ να μην καταπατάμε την αλήθεια του Χριστού χάρη άλλων χαμηλών επιδόξεων. Να είσαστε έτοιμοι ακόμα και για το μαρτύριο, λέει ο Άγιος, εφόσον πλέετε κόντρα στο ρεύμα, να τηρείτε πλήρη πίστη ακόμα και στις σκέψεις, στους άντρες και τις γυναίκες σας, όπως τήρησα και εγώ. Εδώ τους διδάσκει να φυλάξουν την ηθική τους, τη σοφροσύνη τους. Στις επιστημονικές ενασχολήσεις και στο έργο σας πάνω στη μελέτη των μυστηρίων της φύσης, μην επιδιώκετε τη δόξα για τον εαυτό σας, αλλά μόνο το να ελαφρύνετε τον πόνο των ασθενών και αβοήθητων συνανθρώπων σας. Να θυμάστε ότι σε αυτό το έργο, εγώ ο πατέρας σας αφιέρωσα όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, όλη του η ζωή του Αγίου Λουκά ήταν μια θυσία, μια προσφορά στον Θεό και στον συνάνθρωπο. Να θυμάστε αυτό που λέει και ο Απόστολος, «Μιμητέ μου γίνεστε», λέει ο Άγιος Λουκάς, «όπως και εγώ του Αποστόλου Παύλου, και να μην εργάζεστε για την κοιλιά σας, αλλά πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα να φροντίζετε εκείνους που δίχως την βοήθειά σας δεν μπορούν να απελευθερωθούν από την μέγενη της ανέχειας και του ψέματος. Εάν εκπληρώσετε όλα όσα κληροδοτώ σε εσάς, θα κατέβει σε εσάς η ευλογία του Θεού, σύμφωνα με τα διάψευστα λόγια του προφητά Άνακτα Δαβίδ. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιών της φυλάσσου στη διαθήκη αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιησε αυτάς. Το έλεος του Κυρίου συνεχώς καταδιώκει αυτούς που τον φοβούνται, που τον σέβονται, που τηρούν τις εντολές του και καλλιεργούν τη δικαιοσύνη, δηλαδή τη σύνολη αρετή. Για αυτή την ευλογία και τη χάρη του Θεού πάντα προσευχόμουν στη ζωή μου, λέει ο Άγιος, για εσάς τα παιδιά μου, τα εγγόνια και τα σέκονά μου, και προφανώς και για όλους εμάς που είμαστε τα πνευματικά του παιδιά. Και βέβαια, λέει ο Άγιος, πάντα θα προσεύχομαι στην αιώνια ζωή, όταν θα σταθώ εμπρός στο βήμα του Θεού μου και Θεού σας, δημιουργού μου και δημιουργού σας. Και ο καιρός αυτός προφανώς είναι κοντά, γιατί εξασθένησαν η καρδία μου και οι δυνάμεις μου. Ο πατέρας σας. Αλούστα, 22 Ιουλίου 1956. Ας θαυμάσουμε για ακόμα μια φορά τον Άγιο και ας αγωνιστούμε να φυλάξουμε τις υποθήκες του, τη διαθήκη του,
ζώντας πάντα σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα συνεχώς, το κοσμικό ρεύμα, το δαιμονικό ρεύμα της εποχής μας, για να αξιωθούμε και τη Βασιλεία του Θεού. Τες αυτού, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.